Κυπαρίσης Κυπαρίσης γίνεται ο κάτοχος, περνάει την μπάλα, προσπαθεί και καταφέρει να βρει τον Νεντέλκοβιτς στο σούτ, η απόκρουση από τον Εμπέντε, μοναδική ευκαιρία χάνεται για την ομάδα της Λάρισας στο 10ο λεπτό της συνάντησης. Ο οδηγός της βάζει τέλος στην αλλαγή των πάσεων των παικτών της Χαλκιδόνας. Η μπάλα περνάει πολύ καλή για τον Μακρύ. Ο Μακρύς διεισδύει στην περιοχή τετατέτ με τον Εμπέντε. Απίστευτη ευκαιρία χάνεται. Η Λάρισα κερδίζει το κόρνερ. Έχασε όμως μια εκπληκτική ευκαιρία με τον αποκτηθέντα Μακρύ, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται για πρώτη φορά φορώντας τη βυσσινή φανέλα. Μαχητικότατη μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές της Λάρισας, με καλές εντυπώσεις έχουν αφήσει και έχουν δημιουργήσει. Ο Νεντέλκοβιτς εκτελεί αυτό το φάουλο, Εμπέντε με τη δεύτερη προσπάθειά του. Τροφοδοτεί τώρα τον συμπαίκτη του, 4ο λεπτό προς 5ο της συνάντησης, της επανάληψης, συγγνώμη, το σούτ, η απόκρουση από τον Εμπέντε. Καλή προσπάθεια των παικτών της ΕΛ στο 5ο πλέον λεπτό της επανάληψης. Μόγιο. Ο Μόγιο ελίσσεται και προσπαθεί να ξεφύγει. Επιχειρεί το σούτ, η απόκρουση από τον Κυπουρό που σώζει την αιστεία της Λάρισας. Νέα προσπάθεια από τον Αλζάχερ. Η φάση συνεχίζεται. Παραλίγο να γίνει το μοιραίο λάθος. Ντάγκας. Γλιστράει ο Ντάγκας. Μοιραίο το λάθος του Ντάγκα. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί ο Κυπαρίσης. Τέτα τέτ με τον τερματοφύλακα τον Εμπέντε. Ξεφεύγει και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Είναι το γκολ για την ομάδα της Λάρισας. Υποβροχή. Βλέπετε πόσο ο Κυπαρίσης και η Λάρισα, οι φίλαθλοι, πανηγυρίζουν αυτό το γκολ. Πολύ όμορφο γκολ που προήλθε από ένα μοιραίο λάθος του Ντάγκα. Οι παίκτες της ΑΕΛ το εκμεταλλεύτηκαν και πανηγυρίζουν τώρα το προβάδισμά τους στο σκορ. Λάρισα Χαλκιδόνα 1-0. Αυτή τη στιγμή ο Νεντέλκοβιτς περνάει την μπάλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια των παίκτων της ΑΕΛ. Ο Γρηγόριου και είναι το γκολ! Είναι το 2-0. Ο Γρηγόριου λοιπόν με την κεφαλιά αυτή στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και υποβροχή. Οι παίκτες και φίλαθλοι πανηγυρίζουν αυτό το δεύτερο γκολ της ομάδας. Η Λάρισα λοιπόν θέτει τις βάσεις από το πρώτο παιχνίδι με τη Χαλκιδόνα, γιατί όχι να προηγηθεί και να συνεχίσει την προσπάθειά της στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδος. Το 2-0 λοιπόν το γράφει ο Γρηγορίου με μια πολύ όμορφη κεφαλιά και όλοι φροντίζουν να το πανηγυρίσουν τρελά αυτό το γκολ, αυτό το δεύτερο γκολ της Λάρισας. Παίζουν παλαιολόγος. Προλαβαίνει όπως ο Δικόζης. Η φάση συνεχίζεται, το Χατζηλιώτας περνάει τέτα τέτο, ο Φλόρος και βάλα στα δίκια. Είναι το 3-0. Να λοιπόν το, που το καλό έχει τριτώσει. Η βροχή όχι μόνο δεν έχει κάμψει τους παίκτες της ΑΕΛ, αντιθέτως τους έχει δυναμώσει, πανηγυρίζουν τρέλα αυτό το τρίτο γκολ που πετυχαίνει η ομάδα της Λάρισας. Ό,τι καλύτερο για την ομάδα της Λάρισας που πλέον από ό,τι φαίνεται όχι δεν έχει θέση τις φάσεις για την πρόκριση της στην επόμενη φάση του θεσμού του κυπέλου Ελλάδος. Σίμος. Βγάζει αυτή την παλιά, Μόγιο, ζητούν χέρι εδώ οι παίκτες της Χαλκιδόνας και ο διαιτητής της συνάντησης, ο κύριος Νταμπόσης από τον Σύνδεσμο Διαιτών Πιερίας, δείχνει όντως, καταλογίζει την εσχάτη των ποινών. Τερίσσον του αγώνα, ο Μασάντο βρίσκεται απέναντι από την μπάλα που έχει στηθεί στα 11 μέτρα, εκτελεί αυτό το πέναλτι το οποίο το μετατρέπει σε γκολ. Τη Χαλκιδόνα λοιπόν μειώνει.